Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι για την Silver League 2, match για το Group D του Los Angeles μεταξύ των ομάδων Eastray εναντίον Dallas Bulls, με τους Σταύρους να έχουν την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Ο Αποστολόπουλος να ευστοχίσει μέσα από τον τραυματιστό του Λουλής, την μπάλα στα χέρια και σε επίθεση τώρα για τους Eastray, οι οποίοι είχαν καιρό να εμφανιστούν με τον Κοσμάκη με τόσο μεγάλο αριθμό στον πάγκο. Άλλο παιχνίδι θα κοιτώ με σκορ και θέαμα σε όλα τα παιδιά χωρίς τραυματισμούς. Θα μπορείς να ανοίγει λογαριασμό κάνοντας το 2-0 για τους Eastray με το καλά που μόλις είδατε. Μόγρις θα ευστοχίσει αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ζαΐρη, ενώ αυτός που σηκώνει το χέρι και δεν πεζατώνει από μόνος του. Φάουλ το οποίο τον οδηγήσει στις βολές. Μάτς και εδώ. Η ομάδα θα φτάσει στις πρώτες στις δύο νίκες, περνάει στην επόμενη φάση. Όπως θα ευστοχίσει. Άρα είναι το καλύτερο. Η ομάδα του κάνει το 2-1. Ζαΐρης. Ζαΐρης θέλει επί τόπου να βρει τον Γκάνο δεξιά στις 45, αλλά το συμπέρασμα έχει πάρει ήδη τον τρόπο. Προς το ζωγραφιστό, κακή συνεννόηση και κατοχή ξανά για τους Σταύρους. Αποστολόπουλος με καινούριο παπούτσι σήμερα. Το Γκρισιά 3 θα ευστοχίσει από την απέναντι 45. Θα βάλει την ομάδα του μπροστά με 2-4 με 4 προσωπικούς του πόντους. Καρλόβιτς παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Πολύ ωραία επάνω. Η εκτέλεση δεν ήταν ιδανική για τον Γκάνο. Αποστολόπουλος θα μας με 2 θα παίξει θα ευστοχίσει. Πάλι για το πάση πάνω του, αφήνει το καρταλίδι στον λιμπάνο και φύγει για τον παλαγιό του. Μόγρις, πουλα, είναι καλή εκτέλεση αυτή τη φορά. Λαμπούρης, ο Κάρλοβιτς. Θα πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους, θα κοπεί. Κάνει την κατοχή. Ναι, η παναφορά είναι για Eastray. Εδώ Ζαΐρη να έχει την μπάλα στα χέρια. Ζαΐρης με την μέσα. Τώρα στο ψηλά βουτάει το rebound και αφήνει για τον Παναγιώτη. Θα σε καθίσει την μπάλα ανάμεσα από δύο, παρακινδυνευμένη η πάσα από τον Παναγιώτου. Στολόπουλος, αλληλεγγύος παιχνίδι, στο ένα ο Πόπης προλαβαίνει να εκτελέσει. Δεν έχει την μπάλα πουθενά στη Στεφάνη, δεν υπάρχει συνέχεια. Καρλόβιτς, παραστροφή. Και η πάσα του Γκάνου. Απευθεία σάουτ. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε ξανά. Στο παιχνίδι. Για τρεις, τροφή. Ο
Τάσης. Κάπως και να έχει εδώ υπάρχει, συνέχεια στο παιχνίδι. Καραγιώτου, για τον Αποστολόπουλο. Μόβρης. Για τον Καρταλίδη, το σούτ από μέση από το συνεάστοχο. Ζαΐρης, βάζει, δημιουργεί για τον Γκάνο. Με φάουλ ο Καρταλίδης. Σίγουρα και για τον Καρταλίδη, ο οποίος εντάξει δεν έχει βρει ρυθμό ακόμα. Αλλά Ζαΐρης πάρα πολύ ωραία δημιουργία για τον Κάρλο, ο οποίος δεν θα εξαρτήσει, αλλά θα πάρει και φάουλ από τον Καρταλίδη. Είναι το δεύτερο προσωπικό του, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι ένα κακό νέο για τους Θεασμούς. Έξι σπρέι μπροστά. Πολύ σαν
Μπόγρη ίσα από την κρατάει στον αγωνιστικό χώρο και στην κατοχή των Τέας, καθώς έχουν διαζώσει στη γεφύρη πατώ. Κωνστολόπουλος, 3. Κορυφή που έχουν δώσει το χώρο στο εκεί Κωνστολόπουλος. Μπούρης πάρα πολύ ωραία στο Ζαέρι, ο οποίος θα στοχίσει με τους Θεασμούς να βρίσκονται μπροστά στις λεπτομέρειες με το σκορ 7-8. Επιστροφή στο παρκέ για το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Θεασμούς να έχουν την πρώτη κατοχή παρά το Face Spray στην πρώτη κατοχή του δεκάλεπτου με το Βακιλτζή να έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Πάσα για τον Φρέρι, μπάλα στο σίδερο. Καρταλίδης ελέγχει και αφήνει την πάση να περάσει την μπάλα, να περάσει εκτός. Περνάει, πάλι και το φάουλ χαμηλά. Τζις, κλέβει. Θεάς καθώς χρησιμοποιήσει το πλέον στον τοίχο για να βρει λίγο ισορροπία, stop, ό,τι για να βρει και στην την κάτω και από Κωνστολόπουλο σύπταται και μαζεύει το rebound πάνω από το κεφάλι των Spray. Μέσα, όχι Παναγιώ. Επαναφορά και συνέχεια στο παιχνίδι. Κωνστολόπουλος δυστυχώς πήρε τον αστράγαλο στο χέρι. Σημαντικό πλήγμα αυτό για την παρέα των Θεάς Μπούλς, αλλά στο τέλος της ημέρας σας είναι καλά το παιδί. Δραστικά και γρήγορα καλά. Στα δικά μας, το βαριέ εδώ που οι δύο ομάδες καλούνται να συνεχίσουν το λύσιμο των διαφορών. Μπόγρης για τον Καρταλίδη. Θα μπει και θα βγει. Λαμπούλης.
Φίγκερλ, κατέβασε πολύ χαμηλά την μπάλα. Ήταν φυσιολογικό και επόμενο, εύκολη δουλειά για την άμυνα. Θα πάρει και την επίθεση πάνω του. Παναγιώτα. Μιούλερ, το πουλά, παστοχή, κοτάς, μαζεύει με το ένα το τυπικό. Δεν θα συνεχίσει όμως στη συνέχεια. Ζαΐρης, Λαμπούρι. Για τρεις του Φρέρι με άνθρωπο το σκύρι. Μόγρις, δεν βγάζει χέρι, δεν θα καταφέρουμε να στοχίσει, Ζαΐρης. Ανάσα. Ο Κακούρης θα αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού καθώς έχουν εγκολήσει λίγο επιθετικά και οι δύο ομάδες. Μιλιοπερνάει, αστοχή, Φρέρις. Ξεχνάει την μπάλα προς τα πίσω και ξανά η τεράστια κατήρηση. Καρταλίδης όπως ο Πασχαλής θα λάβει μπάλα, θα πάρει και αυτό το σουτ. Κακούρης. Ζαΐρη. Φρέρις μεγάλη πάσα στον Κακούρη, δεν θα πάρει το σουτ. Λαμπούρης να παίξει τα πόδια, θα πάει μέχρι μέσα και θα αστοχίσει από τα σειρά. Για το 14-9. Τα πάνω θα προτιμάει τον Μίλερ προς τα δεξιά. Μίλερ μέσα για τον κοντά στο λεπτό θα γυρίσει με δύο δύσκολο καλάθι. Μίλερ
κάνει το φάλο χαμηλά. Είναι το δεύτερο μαντικό για τους Θεάς. Μακιντζή περνάει. Δεν περνάει όμως η πάσα του για τον Μιχρέρη, ο οποίος έμεινε μόνος στην καρδιά της άμυνας. Επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής. Πάνω στην προσπάθεια να σκυνάρει κοντά στο συμπαίκτη του. Αλλαγές στο σισπρέι. Σκιούμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουν δημιουργήσει επιθυμίες κάποια αξιόλογα. Η σπρέι τώρα θα πάρει ο Ζάινις. Σούπα από το χώρο του Χάιπος, αλλά δεν είναι η εκτέλεση καλή. Μιλέρ, τον κοτά. Καλά και φάουλ για τους Τέας Μπούλς με τον ψηλό να κάνει τη δουλειά από κάτω. Στα χέρια των Ισπρέι. Εδώ θα βγάλει και την μπάλα προς τα έξω. Κακούρης όμως δεν την προλαβαίνει. Η επαναφορά είναι για τους Μπούλς. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μπόβρης. Αλλαγή γωνίας για τον Μίλλερ, θα πάρει τελικά το σουδιά 2 με δεύτερη σκέψη. Ζαΐρης, το φάουλ στη συνέχεια. Είναι το τέταρτο ομαδικό και για τους τέσσερις ο Παρίζου ξανά τα ευματικά. Από τα επόμενα σε bonus game και οι δύο ομάδες. Τον Μίλλερ, τον Άιφη για τον Πετρόπουλο. Μίλλερ το επιθετικό. Παίξει στη δύναμη. Μπάλα σκαρφαλώνει στο καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Τα δεξιά, η μπάλα δεν θα κάνει το χαρτίρι, δεν είναι ιδανικό το τελείωμα. Μπορείς να κάνει το λάθος, καταλήγεις όμως δεν έχει το χώρο για να εκτελέσει. Μίλλερ. Όπουλος λάθος σε επαναφορά, κακή συνεννόηση και κακούρι στο ρεφνιδιασμό. Θα τελειώσει την φάση από τα δεξιά. Θα ανεβάσει την διαφορά στους τρεις. Μπόγρις. Παναγιώ του Φράου, ψάχνει να βρει στήριγμα. Θέλει κάτσα να εμπάλω στον Μπόγρι, θα πάρει το σωτιά 3. Σιούμα, σαν συνεχματοφύλακα, θα πιάσει την μπάλα, προλαβαίνει. Έχει δίκιο, γιατί τους έχει πατήσει στη γραμμή. Μπόγρις.
25 δευτερόλεπτα. Ακόμα έχουμε δει ήδη στα τελευταία δευτερόλεπτα και του δευτερού 10 λεπτού. Παναγιώτου. Τον Μόγρη. Μίλα θα γυρίσει. Το τελείωμα δεν είναι καλό. Το τελείωμα διάδρομο. Φλαμπούρης. Βάλε και τον Σιούμα. Προσπίση. Φλαμπούρης προλαβαίνει άνετα. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Δεν είναι καλή το πάτημα. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει το ημίχρονο με το σκορ στο 16-19 υπέρ των Θεάς Μπούλς. Ένα δημιουργητή της περίοδου. Πρώτη κατοχή. Η σπρέι με το Ζαρίνα αστοχή από την κορυφή στο Σιούμα 3. Μίλερ. Μέσα για τον Κοντά, πολύ καλό το spin move πάνω στο μυθικό κορμί, δεν είναι όμως καλό και το τελείωμα και στη συνέχεια θα χρεωθεί το φάουλ έχοντας χάσει. Ισορροπία του σώματός του, μια μικρή πάυση να περάσει ο Αποστολόπουλος. Για στο παιχνίδι. Ζαΐρης. Το χώρο του μέσα στο ζωγραφιστό. Πολύ ωραία χρησιμοποιεί το κορμί του και θα πάρει το φάουλ. Μπόγρι, Κοτάς. Κάγεται από χάιπος λόγος. Χτυπήσανε οι διάσκους έξω από την ρακέτα, έξω από το τρίποντο. Ο Κάρλοβιτς μαζεύει το rebound, αμέσως η εκτέλεση και η μπάλα στο καλάθι για το 18-19. Πάρει το σύνολο δεύτερο του Χάιφος, αστροφή, καμπταβλίδης, καλάθι και φάουλ. Εκεί η εξέλιξη της φάσης, μετά την μέτρο του Μίλερ. Μπορείς με το Euro Step, δυσκολή φάση. Μίλερ,
στο Ζαΐρι. Δεν μπορεί να πέσει και την μάνα στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει, αλλά δεν θα το κάνει το κρατήρι και η κατοχή παραμένει για το σωστό. Πάμε θέσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο, θα πάρει την επίθεση πάνω του. Θα κατεβάσουν το rebound της. Στους 10 πόντους είναι το πρώτο ψήφιο αριθμό πόντων. Πρόεδρος μας έγινε πάνω, δεν είχαμε την πολύ. Μπορείς κλέψει, αποφελείται από την φάουλ. Θα πάρει και το φάουλ, άλλο ένα γκολ φάουλ για τους Street. Εκανίζουν την διαφορά στον πόντο. Το Φλαμπούρι να έχει την ευκαιρία να ισοπαρίσει κιόλας, αφού όμως επιστρέψουμε από το time out.
4-25. Είναι επαναφορά της μπάλας από τη sideline. Πρόπουλος επίσης να αγωνιστεί πάνω από τους θεάς από τον Αρήνο σήκωσαν πάνω σαν Βάνος μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση από τα δεξιά και φάουλ πολύ σωστά πάνω στον Ζαΐρη, ποιος θα κερδίσει το πέμπτο ομαδικό επίσης από τους θεάς και θα πάει στις βολές. Στα χέρια τον Ισπρέι στο μάτς της Βυσίδης στο απαλό 25-25 με τη μία σε δύο μπάλα στο καλάθι, δύσκολος πόντος, άλλο ένα goal foul για τους Ισπρέι. Νομίζω είναι το τρίτο μέσα σε δύο λεπτά, μέσα δύο λεπτά. Θα καταλήξει να πάρει το σούτ από την κορυφή. Από το πάνω για το σπίτι. Έτσι στα πόδια θα πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Θα είστε σε αυτό. Καθαρή άμυνα. Να αφήνουν οι διαιτητές στη φάση να εξελιχθεί. Ο Γκρις. Ο Παναγιώτου. Ο οποίος αλλάζει γωνία στον αέρα. Πολύ ωραία στο μακάρι, παρόλο να τελειώσει προσπάθειά του. Ξανά Ζαΐρη αρχίζει και θα πάρει το φάουλ με το σώμα στις βολές. Στη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής που έχουν πάρει οι Spray. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Παναγιώτη. Επίκο επιθετικό. Στα εδώ. Συνεχίζουν οι Spray την πολύ καλή δουλειά αυτό το δεκάλεπτο. Πάμε σε ένα time out των Bulls. Για μερικές ανάσες. Καλωρίστε. Συνεχίζουμε σε λίγο. Επιστροφή από το time out. Στην επίθεση. Ο Γκρις θα κοιτάξει το rebound. Ο Γκρις θα κοιτάξει το rebound.
Τον Καρταλίδη, αυτός από το σκόπι αυτό εκεί φέρεις τις μέρες διασμό. Δεν θα βγει, χωρίς να πάει την μπάλα προς τα έξω. Καχούρης στο σπλίτ για τον Καχούρη, αυτή τη φορά θα εκτελέσει από τη 45 με ρυθμό. Μπόγρου στο rebound. Καλίδης από μια απόσταση, ούτε τώρα. Δεν είναι σε μένα σήμερα. Ρέις, προθυμένη. Καχούρης έχει δει όλη την πορεία της μπάλας και σώζεται αυτή την μακρινή μπαλιά και Φλαβούρης θα βάλει την μπάλα στο καλάθι με ψύχα. Θα γυρνάει, δεν θα τελειώσει τη φάση, μπάλα θα χτυπήσει το σύνδεο. Εκτός και πάρει όμως το φάουλ. Και θα έρθει την ευκαιρία πάνω από τις βολές. Προσοχή στις άμυνες, γιατί έτσι θα μεταφερόμαστε. Διαφορά στους 10 με 40 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση της τελευταίας περίοδου. Ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας. Μπορείς το πουλά εκεί. Να μπορείς το down. Για τον Μπόγρι προλαβαίνει το χρονόμετρο και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει την τρίτη περίοδο με το σκορ στο 38-27, παρακαλώ, 22-8 το νέο σκορ της περίοδου για τους Ισπρέι που έκαναν την επαναφορά τους. Πάμε σε με μικρή παύση και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ένα λεπτό της τετάρτης και τελευταίας περίοδου, ένα παιχνίδι που ενδέχεται για πολλά σενάρια. Πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες μέχρι στιγμής. Η περίοδος και η εικόνα έχει γίνει προς την στη μεριά των Ισπρέι, οι οποίοι διαχειρίστηκαν άψογα το δεκάλεπτο και τη ροή του παιχνιδιού. Συστάσεις από τον διαιτητή, στον Μπουζουλή και σε όλους τους υπόλοιπους. Για τους Ισπέιδες ότι ο Γκουζ έκανε τη δουλειά. Στο παλίδι του 40-27, Μίλετ θα χάσει την κατοχή. Επαναφορά για τους Ισπέιδες από την sideline. Μακριτζή,
Καμπούρη που θα πάρει το σουτ για 3 μέσα. 43-27. Λαμπούρης θα είναι τους 13, περνάει μπροστά στον πίνακα τον σκόρερ. Είναι ο δεύτερος με διψηφιακό πίσω από τον Κάρλοβιτς με την 10. Λαμπούρης που δείχνει τον δρόμο μαζί με τους υπόλοιπους, καθώς δείχνει η εικόνα θα εσωφαρίσουν την σειρά. Προδικάζω βέβαια, καθώς υπάρχουν 8,5 λεπτά και μέσα σε 8,5 λεπτά στο μπάσκετ συμβαίνουν τα σώδωνα και τα γόμωνα. Καταλήτη, συνεγύριζε πάνω στο κορμί του αμυντικού του. Καμπούρης κατεβάζει την απέναντι πλευρά και τρέχει τώρα την ομάδα του σε ενθουσιασμό. Περνάει, πολύ ωραίο το τελείωμα. Αγιώτη Μίλερ αμέσως πιάνει και εκτελεί. Αστοχήσανε στην επίθεσή τους οι Dallas Bulls. Τον πόβουν να στον μία πιθανή πόδι συγκεκριμένα. Άλλος θα καταφέρει που αυτός αδύναμο το σούτ θα λύγει στην παλαιμάντσα. Μακάρι να μπορούσα να ακούω τη συζήτηση, να ακούσω τη συζήτηση Καρταλίδη Κουζουλίδη. Με την μπάλα να ζωντανεύει και να πέφτει. Γυρίσει πολύ ωραία από το κεντρικό διάδρομο, αστοχή και η δεύτερη προσπάθεια. Καταλήξει στο καλάθι, Φρέρης. Ψηλή παλιά για τον Ζαΐρη. Το γιατί κόψουμε του Φρέρη, καθώς για τον κάνω πολύ ωραίο μοίρασμα. Δεν μπορώ να πω το δίκαιο για το τελείωμα. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλή φάση. Καταλήδης. Παλέξαν έξω στον Παναγιώτου, θα πάρει το σουτ για 3, γνωστό rebound, εύκολα rebound, εύκολες άμυνες για τον Σισπρέι. Και αυτό σημαίνει περισσότερη ενέργεια στην επίθεση. Για 3, κοντάς κατεβάζει το rebound. Βάζει την κίνηση, Μίλερ θα του δώσει και το χέρι για την πολύ καλή του άμυνα. Αυτές τις εικόνες. Φρέρης, spin move για τον κόσμο του Μπουζουλή. Άλλη μία πολύ ωραία φάση. Πολύ καλό το διάβασμα και συνεργασία. Για το 47-29 με 5,5 λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην σημερινή αναμέτρηση. Την νίκη Παναγιώτου, πολύ καλό το πάτημα, γλυκό, χορευτικό. Δεν είναι όμως καλό το τελείωμα, καθώς είχε γλυκό πεδίο να τελειώσει τη φάση. Λάνος στα έξω, Φρέρης για τον Γκούζου. Ζαΐρης μετά την έξτρα στην έξτρα. Σε την άστοχο, κάνει στο επιθετικό. Αστοχή εξ επαφής. Thank you.
σε στροφή το time out. Προλάβει να τελειώσει τη φάση. Θα βγάλει στον Μόγρη που αστό Κίκο, θα μαζέψει το Μόγρη να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Μέρις, Κοντσιούμα, Πηγωνία, μέσα. 50-33. Μαζί και αυτός επιθετικά το λιθαράκι του. Με ένα στα ένα τρίποντα. Ήταν η πρώτη του επιθετική προσπάθεια. Φάουλ του Ζαΐρη πάνω στην μπάλα. Είναι το τρίτο μαζί για τους Ισπρέι και ο καρταλίδης της βολές. Time out και επιστρέφουμε ξανά για τη συνέχεια. Επιστροφή από το time out, καταλαβαίνεις βολές. Μπορείς, πολύ ωραίο το drive του μέσα στο ζωγραφιστό με την μπάλα υψωμένη να φτάσει μέχρι το lay-up. Ωραία ατομική προσπάθεια. Μπορείς. Πολύ ωραία το στρίβεις. Θα δει το κεντρικό διάδρομο. Κάρλοβιτς, αστοχή στο pull-up, Παναγιώτη το rebound. Μέσα, Ζαΐρης. Θα τελειώσει τη φάση. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Έχουμε 1-3 στο χρονόμετρο. Καθαρισμένο το παιχνίδι. Εδώ και αρκετά λεπτά για το σπρέι. Ελέγχουν το παιχνίδι. Εντάξει. Ένα παντάζει. Ότι κάποια στιγμή κούραση θα έκανε την εμφάνισή της. Είναι έναν πολύ σημαντικό παίχτη. Καθέδια από το ρόστερο, ο οποίος ρυθμίζει κατά πολύ μεγάλο μέσο όρο το ρυθμό στον εφηλιασμό. Όπως και να έχει όμως, να προσαρμόζεσαι, είτε αυτούς δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τους εισπρέι σήμερα, καθώς όπως 35 πλέον δευτερόλεπτα, ίσως και η τελευταία επίθεση των γηπεδούχων με τον Τσκούμα. Κότσι ήδη έχει δώσει το σήμα να μην κάνουν επίθεση, έχουν μείνει 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπορείς να κάνει την επαναφορά.
από το Παναγιώτο. Πετρόπουλος όμως έχει τη διάθεση να πάρει το σουτ και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει αναμέτρηση με το σκορ στο 54-36. Η ομάδα των Ισπρέι ισοφαρίζει αυτή τη σειρά. Μένει ένα ακόμα για να λύσουν τις διαφορές τους. Φίλες και φίλοι του Basket City, από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.